ένας στρατιώτης μουρμουρίζει στο αλβανικό μέτωπο, ποίημα του Νικηφόρου Βρετάτου. Απαγγέλει ο μαθητής της δευτέρας τάξης του Γυμνασίου Άστρους, Χρήστος Γάλλος. Ένας στρατιώτης μουρμουρίζει στο αλβανικό μέτωπο. Ποιος θα μας φέρει λίγο ύπνο εδώ που βρισκόμαστε? Θα μπορούσαμε τότε τουλάχιστον να δούμε πως έρχεται τάχα η μάνα μας, βαστάζοντας τη μασχάλη της, ένα εντόνι λουλακιασμένο, με μια ποδιά στασιά και κατηφέδες από το σπίτι μας. Ένα φθαρμένο μονόγραμμα στην άκρη του μαντιλιού. Ένας κόσμος χαμένος. Τριγυρίζουμε πάνω στο χιόνι με τις χλένες κοκαλιασμένες. Ποτέ δεν βγήκε ο ήλιος σωστός από τα υψώματα του Μωράβα. Ποτέ δεν έδισε ο ήλιος αλάβοντος από τα αρπάγια της Τρεμπεσίνης. Τρεκλίζω στον άνεμο, χωρίς αλλορούχο. Διπλωμένος με το τουφέκι μου, παγωμένος και ασταθής. Σαν ήμουνα μικρός, εθρευτιζόμουνα στα ριάκια της πατρίδας μου. Δεν ήμουν πλασμένος για τον πόλεμο. Δεν θα μου πήγαινε αυτή η προσβολή, περασμένη πομάλης. Δεν θα μου πήγαινε αυτό το τουφέκι, αν δεν ήσουν εσύ, γλυκό χώμα που νιώθουσαν άνθρωπος. Αν δεν ήταν πίσω μας, λίγνα και τάφη που μουρμουρίζουν. Αν δεν ήταν άνθρωποι και αν δεν ήταν βουνά, με περήφανα μέτωπα, κομμένα θαρρείς με το σπαθί του Θεού, να ταιριάσει τον τόπο, στο φως και στο πνεύμα του. Μα ό,τι κι αν γίνει, εμείς θα επιζήσουμε. Άνθρωποι κατοικούμε στο πνεύμα της ελευθερίας αμέτρητα. Άνθρωποι όμορφοι, μέσα στη θυσία τους. Άνθρωποι. Ένας μεγάλος καταβλισμός είναι η έννοια της αρετής. Το ότι πέθαναν δεν σημαίνει πως έπρεπε να υπάρχουν εκεί. Με τις λύπες, με τα δάκρυα, με τις κουβέντες τους. Ο ήλιος σας θα είναι ακριβά πληρωμένος. Αν τυχόν δεν γυρίσω, ας είστε καλά. Σκεφτείτε για λίγο πόσο μου στήχησε. Σαν ήμουν μικρός, καθρεφτιζόμουν στα ριάκια της πατρίδας μου. Δεν ήμουν πλασμένος για τον πόλεμο. Ο λαός, ποίημα του Γιάννη Ρίτσου. Απαγγέλει η μαθήτρια της τρίτης τάξης του επαγγελματικού Λυκείου Άστρους, Κωνσταντίνα Παπούλια. Τούτος ο λαός, αφέντη μου, δεν ξέρει πολλά λόγια. Σωπαίνει, ακούει, και όσο του λες, θα δένει κοκολόγια. Και κάποιο βράδυ, πέσαν χθες, υψώνει το κεφάλι και στράφουνε τα μάτια του και στράφει το νους του πάλι. Κι όπως περνάν, κι όπως βροντάν, μαδάει ο αγέρας Ρόδα και από τη λάσπη ξεκολλά της ιστορίας η Ρόδα. Και τούτο το περήφανο, κάμετρο ψυχομέτρη, μόνη σημαία το φως κρατεί, μόνο σπαθί το αλέτρι. Και από τους τάφους ξεκινάν όλοι οι νεκροί του αγώνα και μπαίνουν πάλι στη σειρά με σιδερένιο γόνα. Και φεύγουνε τα μάτια τους σ' όλο το μεγαβάθος, σαν πως ανάστασε σκυριά μετά από το Άγιο Πάθος. Νάτος, περνάει ο αδούλωτος στρατός της δικαιοσύνης και πάει να σπείρει όλη της γης με στάρι και άστρα ειρήνης. Κι ως πάνω τους η λευτεριά, πάλλοντας ανατέλει, φουσκώνει άκρα την καρδιά του ανθρώπου σαν κερβέλη. Απόσπασμα από το ποίημα «Ο άνθρωπος με το κασκέτο» του Τάσου Λιβαδίτη. Απαγγέλει ο μαθητής της δευτέρας τάξης του Γενικού Λυκείου Άστρους, Γεώργιος Θεοδοσόπουλος. Για την πρώτη νύχτα μπήκε μέσα στο κελί ένας άνθρωπος που είχε χάσει το πρόσωπό του και ακούμπησε το φανάρι που κρατούσε κάτω στο πάτο. Και ο ίσιος του μεγάλωσε πάνω στον τοίχο και τον ερώτησε «Πού έχεις κρυμμένα τα όπλα?» Και εκείνος, κανείς δεν ξέρει αν από σύμπτωση ή ίσως για να απαντήσει, έβαλε το χέρι πάνω στην καρδιά του. Και τότε το χτύπησε. Ύστερα μπήκε άλλος άνθρωπος που είχε χάσει το πρόσωπό του και το χτύπησε κι αυτός. Οι άνθρωποι που είχαν χάσει το πρόσωπό τους ήσαν πολλοί και ξημέρωσε και βράδιας, ημέρες 40. Κι ήρθαν στιγμές που φοβήθηκε πως θα χάσει το λογικό του και τον έσωσε μια μικρή αράχνη στη γωνιά που την έβλεπε ακούραστη και υπομονετική να υφαίνει τον ιστό της. Και κάθε μέρα της τον χάλαγαν με τις μπότες τους μπαίνοντας.
και εκείνη τον ξανάρχιζε κάθε μέρα και της τον χάλαγαν πάλι και τ' άρχιζε ξανά εις τους αιώνας των αιώνων. Όχι, μια λέξη ηρωική. Ποίημα της Αριστούλας Κωνσταντίνου. Απαγγέλει ο μαθητής του πρώτου νηπιαγωγείου Άστρους, Παύλος Μουτζούλης.